Μπράβο. Σε έναν από τους τρεις κήπους που στάθηκαν, αδελφοί μου αγαπητοί, σταθμοί και ορόσημα, στην πορεία του ανθρώπου επί της γης, μας επιτρέπει και πάλι η φιλανθρωπία του Θεού να βρεθούμε την φωτόλουστη αυτή νύχτα. Και ενώ στη ζωή μας βιώσαμε τα φρικτά αποτελέσματα του πρώτου κήπου της ΕΔΕΜ, ο οποίος μετεβλήθη σε πεδίο μάχης του διαβόλου και των πρωτοπλάστων εξαιτίας της παρακοής τους, ενώ ζήσαμε την αγωνία αυτές τις ημέρες του διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία παθώντος και σταυρωθέντος σωτήρος Χριστού που έλαβε χώρα στο δεύτερο κήπο της Γεστημανή και νοερά μεταφερθήκαμε σε αυτόν ακούγοντας τα ιερά κείμενα των Ευαγγελιστών, ο τρίτος κήπος μας γεμίζει απόψε με πνευματική χαρά και αγαλίαση. Είναι ο κήπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς και εν το κήπο μνημείο κενών, ενώ ουδέπο οδείς ετέθη, κατά την έκφραση του Ευαγγελιστού Θεολόγου. Η Θεός όμως ταφή του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού και η τριήμερος εκ νεκρών Ανάστασης τον μετέβαλε σε κήπο της πνευματικής εφροσύνης και τον ανέδειξε ανώτερο από εκείνο της ΕΔΕΜ. Και ενώ το κενό μνημείο στο οποίο κατετέθη η ζωή των απάντων και ύπνωσε για λίγο ως νητός ο βασιλεύς και κύριος, έγινε ζωοδόχος και ζωηφόρος, τάφος του παραδείσου ωραιότερος και παστάδος πάσης βασιλικής λαμπρότερος, αλλά και πηγή της ημών Αναστάσεως. Εάν υπάρχει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού, η μοναδική Εκκλησία όχι τυπικά και λεκτικά, αλλά ουσιαστικά και οντολογικά, εάν υπάρχουν Άγιοι, Όσιοι και Δίκαιοι, εάν υπάρχουν μάρτυρες που θυσιάστηκαν και πιστοί χριστιανοί, που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα, ακόμη και αυτή τη ζωή τους για το πρόσωπο του Χριστού, όλα αυτά οφείλονται στο γεγονός της Αναστάσεως που έγινε για τον χριστιανό και τον κάθε άνθρωπο πηγή ζωής αιωνίου. Σε αυτό αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος τονίζοντας «Η Χριστός σου και γίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενή δε η πίστης ημών». Στη διαρκή βίωση και εμπειρία της Αναστάσεως προτρέπει και τον παθητή του Τιμόθεου «Μνημόνευε Ιησού Χριστόν, εγιγερμένον εκ νεκρών κατά το Ευαγγέλιο μου». Αν ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν άντεξε σε ένα λόγο μιας μικρής τυρωρού, οι άλλοι δι' Απόστολοι μόλις είδα δεμένο το Χριστό σκορπίστηκαν, πώς διανοήθηκαν να τρέξουν στα πέρατα του κόσμου για να σπείρουν φανταστικό λόγο περί Αναστάσεως, πώς μπόρεσαν να αντισταθούν σε άρχοντες και σε όκλους, πώς άντεχαν στα σπαθιά, στα τηγάνια και στα καμίνια, στους καθημερινούς μυρίους θανάτους, εάν δεν είχαν την δύναμη και την όθηση της Αναστάσεως. Και πρώτον, η Ανάσταση του Χριστού είναι πηγή ζωής αιωνίου, γιατί ο Χριστός ήταν και είναι η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι απλώς ένας κοινωνικός επαναστάτης ή ένας ιδεολόγος ή ακόμη ένας φιλόσοφος ή προφήτης που ήρθε να προσφέρει κάποιες αλήθειες στον άνθρωπο ή να βελτιώσει τη ζωή του, αλλά η ζωή και το φως των ανθρώπων. Ο λόγος του χαρακτηριστικός. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Δεν υπάρχει απλώς Ανάσταση, δεν παρέχει απλώς Ανάσταση, αλλά είναι η Ανάσταση των ανθρώπων. Είναι η ζωή που ζωοποιεί τον άνθρωπο με την δημιουργική και θεοποιώ ενέργειά του. Έτσι τον έζησε ο Απόστολος Παύλος στο δρόμο προς τη Δαμασκό, γι' αυτό και τον παρουσιάζει ως την ζωή ημών. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Έτσι τον ζούμε και εμείς μέσα στο μυστικό του σώμα που είναι η Εκκλησία, συμμετέχοντας στην ασκητική, λειτουργική και μυστηριακή τη ζωή. Αυτόν ενδυόμεθα κατά το ιερό βάπτισμα, προκειμένου να αποβάλουμε την αμαρτία και την θνητότητα, αφού γινόμαστε μέλη του σώματός του. Με το ιερό χρίσμα λαμβάνουμε το βάπτισμα του Πνεύματος και γινόμαστε νοός του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει φιλοξενούμε στο χώρο της καρδιάς μας τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας μας ενώνει μαζί Του και μας τρέφει και μας ζωογονεί με τον εαυτό Του. Έτσι τα ιερά αυτά μυστήρια δεν είναι απλώς ιερές τελετές, αλλά τρόποι αναγεννήσεως του χριστιανού και μετοχής στη ζωή του Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να συντηρήσει την παλιά ζωή που συνδέεται με το θάνατο, αλλά για να κατασκευάσει έναν καινούριο κόσμο που θα έχει τη δική του ζωή. Δεύτερον, πηγή ζωής αιωνίου η Ανάσταση του Χριστού. Ανέκαθεν ο φόβος του θανάτου έριχνε τη σκιά του στη ζωή των ανθρώπων.
Ο Χριστός όμως με τον ερχομό του στη γη έδειξε την κυριαρχία του πάνω στο θάνατο με τα τρία γνωστά από τα ευαγγελικά κείμενα θαύματα Αναστάσεως των νεκρών. Νεανής και συλλέγω εγέρθητη είναι ο απλός και φυσικός του λόγος προς τον νεκρό Υιό της χείρας της Ναΐν. Το πεδίον που καπέθανε αλλά καθεύδει βεβαιώνει για την κόρη του Ιαΐρου και την επαναφέρει από το θάνατο στη ζωή. Ο Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι να εξυπνήσω αυτόν, προειδοποιεί τους μαθητές για τον επερχόμενο, το επερχόμενο θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου. Έτσι ο Κύριος δίνει το ίδιο βάρος στον ύπνο και στο θάνατο. Δεν μπορεί πλέον ο θάνατος να ασκήσει τον καταλυτικό του ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, αφού ο Χριστός με τον εκούσιο θάνατό του πάνω στο ξύλο του Σταυρού και την Ανάστασή του ενέκρωσε το θάνατο, χαρίζοντας το ανθρώπινο γένος την αιώνια ζωή. «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος», επαναλαμβάνει μαζί με τον φτερωτό Απόστολο των Εθνών σε τόνο θριαμβευτικό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προσθέτει στον κατηχητικό του λόγο «Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαριμάς, του σωτήρος ο θάνατος, έσβεσεν αυτόν υπ' αυτού κατεχόμενος, σκύλευσε τον άδειν, ο κατελθόνης τον άδειν, ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται, ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος». Με το γεγονός της Αναστάσεως δεν υπάρχουν πλέον αδιέξοδα στη ζωή αυτών που πιστεύουν και συνδέονται οργανικά με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριός μας ο Συνοδοιπόρος πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών θα μας οδηγεί πάντοτε σε δρόμους ζωής και πνευματικής χαράς. Και αν επιτρέπει το πέρασμα από τα δύσκολα μονοπάτια, είναι γιατί εν πειρασμής μένειν, ευέλπιδας ποιεί, περί των μελώντων είναι, καθώς εξηγεί η χρυσία ειδώνα της Εκκλησίας. Έτσι η Ανάσταση του Χριστού κάνει χαμογελαστή τη ζωή μας και στον πιο βαρύ χειμώνα και αποτελεί την εγγύηση και την απόδειξη ότι έπειτα από κάθε Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση, η απελευθέρωση, το φως του Χριστού. Τώρα πλέον δεν ζούμε για να πεθάνουμε, αλλά πεθαίνουμε για να ζούμε. Γι' αυτό και το ημέτερον Πάσχα χαρακτηρίζεται Πάσχα λύτρων λύπης, διότι Χριστός γαρεγίγερται εφροσύνη αιώνιος. Πάσχα, αδελφοί μου, και πάλι Πάσχα. Διάβαση από το σκοτάδι στο φως, έξοδος από τον Άδη προς τη ζωή, άνοδος από τη γη προς τον ουρανό, μετάβαση από τον θάνατο στη ζωή, Ανάσταση των πεσμένων ανθρώπων, Πάσχα των πιστών, η πραγματική ζωή, Πάσχα μέσα στο φως του Αναστάντος Κυρίου μας. Όλα καινούρια, όλα γεμάτα χαρά και ελπίδα, φως Χριστού φαίνει πάση. Σε αυτή την φωτοδοσία της αποψινής βραδιάς καλούμαστε να εισοδεύσουμε και εμείς, ώστε να γίνουμε όλοι φως, βαστάζοντας το Θεό ή μάλλον βασταζόμενοι από το Θεό, προκειμένου να εισέλθουμε στη χώρα του φωτός, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Σας απευθύνω λοιπόν αυτήν την φωτόλουστη ημέρα που την φωτίζει ολόλαμπρος ήλιος της δικαιοσύνης ο Χριστός και τις δικές μου εγκάρδιες ευχές για υγεία, ευημερία και κάθε καλό στη ζωή σας. Πιστεύετε αδελφοί μου εις το φως ή να ιή φωτός γέννηστε. Ευχέτης προς τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό ο Επίσκοπός σας. Αμήν.